Πάμε αμέσως να καλωσορίσουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε δυο σας. Καλό μεσημέρι, καλή υπόλοιπη μεγάλη εβδομάδα και καλή ανάσταση σε όλους τους ακροατές. Κύριε Παπαδόπουλε, χρόνια σας πολλά. Πληροφορήθηκα ότι έχετε γενέθλια. Ευχαριστώ πολύ. Όλα τα καλά. Θα έχουμε κόσμο, θα έχετε κόσμο στις εξόδους τώρα που φεύγει ο κόσμος. Ναι, θέλουμε να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση σήμερα μαζί σας. Αλλά θέλουμε πρώτα να μας πείτε αν θα υπάρχει εποπτεία της αστυνομίας, γιατί κακά τα ψέματα πιάνει ο Έλληνας στο τιμόνι και του ξεφεύγει λίγο η ταχύτητα. Σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, η ελληνική αστυνομία έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνει την έξοδο παντού, σε όλους τους χώρους που χρειάζεται, στις εθνικές οδούς, στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, ενισχυμένη παρουσία της αστυνομίας, προκειμένου άπαντες να αισθάνονται ασφαλείς. Πολύ σωστά όμως παρατηρείτε ότι η ασφάλεια περνάει πρώτα απ' όλα από το δικό μας χέρι και ειδικά όσοι οδηγούν από τη δική τους οδηγική συμπεριφορά. Παρακαλέσω τους πάντες λοιπόν να χαρούμε αυτές τις ημέρες, αλλά για να μπορέσουμε να χαρούμε αυτές τις ημέρες με ηρεμία, να είμαστε υγιείς και ασφαλείς και να επιστρέψουν όλοι πίσω. Και φαντάζομαι τα βαρελότα απαγορεύονται, που δεν τα αντέχω εγώ. Θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, κύριε Παπαδόπουλο, και εκεί θα υπάρξει παρουσία της αστυνομίας. Νομίζω πρέπει να υπάρξει λογική και ψυχραιμία. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική συζήτηση που έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που ολοκληρώθηκε την Κυριακή, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Τσίπρας στις δύο του ομιλίες είπε πολλά. Το βασικό σύνθημα που συγκρατήσαμε να λέει είναι ότι έχει αρχίσει... Να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Ένα αυτό. Δεύτερον, ότι έχει αρχίσει κατά τη γνώμη του η αντίστροφη μέτρηση για μια πολιτική αλλαγή. Και τρίτον, η πρόσκληση, η έκκληση, δεν ξέρω, η παρένεση προς τον κύριο Ανδρουλάκη να δεσμευθεί από τώρα ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε τα σχόλιά σας για όλα αυτά. Ναι, δεν σας κρύβω ότι επειδή θεωρώ ότι ένας πολιτικός οφείλει να βλέπει και να παρακολουθεί τις θέσεις και τις διαδικασίες ενός που είναι πολιτικός αντίπαλος, ενός πολιτικού χώρου που είναι πολιτικός αντίπαλος, γιατί όλοι οι Έλληνες είμαστε και μας ενώνουν πάρα πολλά πράγματα και πρέπει να μας ενώνουν πολλά πράγματα. Είμαστε όμως διαφορετικοί πολιτικά και αντίπαλοι στην πολιτική ζωή με το ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς. Παρακολούθησα αρκετές στιγμές αυτού του συνεδρίου και το κυριότερο που έχω συγκρατήσει, αξιότιμοι κύριοι και αγαπητοί ακροατές, είναι μια εικόνα ενός κόμματος βαθιά διχασμένου στο εσωτερικό του, το οποίο είναι εντυπωσιακό ύστερα από τόσα χρόνια, και την ίδια στιγμή βαθιά διχαστικού στον πολιτικό του λόγο μέσα στην ελληνική κοινωνία. Και αυτά θεωρώ ότι δεν είναι δημιουργικές παρεμβάσεις. Πρώτον, γιατί οι εσωτερικές διαφορές στα κόμματα πρέπει να λύνονται με δημοκρατικό και πολιτισμένο τρόπο και όχι διαφορετικά, άρα πρέπει να είναι σεβαστές όλες τις θέσεις. Και δεύτερον, γιατί είναι κρίμα στην αξιωματική αντιπολίτευση να κρατάνε ομπρέλα από τα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία. Κοινωνία έχει θέματα, έχει προβλήματα, έχει προτεραιότητες, έχει ανάγκες, και πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης τα χρόνια αυτά που κυριαρχούν και που έχουν την ευθύνη διακυβέρνησης του τόπου έχουν φέρει μια φρεσκάδα και μια νεωτερική αντίληψη στη διαχείριση των πολιτικών θεμάτων και μια υπέρβαση των παραδοσιακών διαχωριστικών γραμμών. Λυπούμε, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να αναβιώσει τις διαχωριστικές γραμμές, επιδιώκει να ξαναδιχάσει τους Έλληνες με έναν λόγο βγαλμένο από το παρελθόν και με πολλά αντιδεξιά σύνδρομα τα οποία θέλει να ξανακινητοποιήσει την ελληνική κοινωνία, διότι ο ίδιος δεν βλέπω να έχει θέσεις, απόψεις, στόχους και αιτήματα τα οποία να αφορούν τις ανάγκες του ελληνικού λαού. Εάν δηλαδή το 2012 ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στη μόδα ως αντιμνημονιακή πολιτική δύναμη, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτός μόδας και εκτός κοινωνικών αναγκών, γιατί δεν προσφέρει αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει ανανεώσει το ιδεολογικό και πολιτικό της περίγραμμα, είναι δίπλα στις κοινωνικές ανάγκες και διαχειρίζεται μεγάλες κρίσεις και δοκιμασίες
με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Ναι, αλλά... Πάντως, ένα από τα θέματα που είπε ο κύριος Τσίπρας στο συνέδριο, το οποίο νομίζω σας αγγίζει απόλυτα για εσάς, γιατί έχει αντίκτυπο στην κοινωνία, είναι αυτή η ακρίβεια, η οποία μαστίζει αυτή τη στιγμή Πάλι. Την κοινωνία και πρέπει κάτι να κάνετε. Και η οποία σας φτύρει και εσάς. Δηλαδή, παρακολουθούμε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, έχει μία κάμψη και η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς διότι η κοινωνία ελληνική είναι εξοργισμένη με το κύμα της ακρίβειας, ακόμα και αν αναγνωρίζουν οι περισσότεροι από αυτούς ότι το κομμάτι της ενέργειας δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Με καθαρές κουβέντες για καθαρές λύσεις, αγαπητοί κύριοι. Φυσικά υπάρχει ακρίβεια, είμαστε εδώ και αυτή την ακρίβεια, τις συνέπειές της, τις έχουμε όλοι στη ζωή μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην υπόκειται σε αυτές τις μενείς συνέπειες. Όλοι πληρώνουμε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, όλοι πληρώνουμε πετρέλαιο, βενζίνη. Άρα όλοι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα. Πιστεύω ότι τα μέτρα που θα πάρθουν θα είναι ακόμη πιο αποτελεσματικά, ακόμη πιο αποφασιστικά. Κρατήστε αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το επανέλαβε και χθες στην Νίκαια και τις προηγούμενες ημέρες στην Κρήτη και στους Δελφούς. Η Ελλάδα διεκδικεί από την Ευρώπη να υπάρξει μια κοινή πολιτική ισχυρής στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις πληρωμές που πρέπει να γίνουν για όλους αυτούς τους πανάκριβους λογαριασμούς. Αλλά ό,τι και να γίνει στην Ευρώπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ως προτεραιότητα ένα εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της ακρίβειας, ειδικά στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Επομένως, ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι κάθε κουβέντα που λέμε έχει αντίκρισμα αλήθειας και πραγματικότητας. Όπως στηρίξαμε τα ελληνικά νοικοκυριά, τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας και τις επιχειρήσεις τα 2 χρόνια της πανδημίας, έτσι και τώρα στις βαριές συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας που έφερε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα στηρίξει το σύνολο των ελληνικών νοικοκυριών και οικογενειών με πολύ αποφασιστικό τρόπο. Ναι, αλλά όσο στιβαρό και να είναι το σχέδιο αυτό, κύριε Υπουργέ, για να καλύψει πλήρως τις απώλειες στο εισόδημα των Ελλήνων είναι κάπως δύσκολο. Και αναρωτιόμαστε μήπως αυτή η ακρίβεια, η οποία προφανώς δεν θα κόψει τους επόμενους μήνες, όλοι αυτό λένε, επιταχύνει και τις πολιτικές εξελίξεις, κατά τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε την υποχρέωση να αντιμετωπίσουμε αυτή την ακρίβεια με τις πολιτικές μας, γιατί οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για την κοινωνική συνοχή και για να διασφαλίσουμε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας και της σταθερότητας στην πατρίδα μας, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο, ή αν θέλετε, απαλύνοντας τις πολύ αρνητικές επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος, η ρωσική επίθεση, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σε ολόκληρη τη γη και ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές χώρες. Οφείλουμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Τώρα, οι πολιτικές επιπτώσεις των κοινωνικο-οικονομικών φαινομένων κάθε φορά διαπιστώνονται όταν επισυμβαίνουν. Εμείς έχουμε σχέδιο για να κρατήσουμε την κοινωνική συνοχή, για να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία και σε αυτή τη δοκιμασία, και το κυριότερο που θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω, δεν βλέπω και καμία άλλη εναλλακτική λύση σε περιεχόμενο πολιτικών από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, ούτε βλέπω και καμία αξιόπιστη εναλλακτική λύση στο κυβερνητικό επίπεδο. Γι' αυτό έχω την πεποίθηση ότι όταν θα έρθει η ώρα, ο λαός θα κρίνει και θα συγκρίνει την αλήθεια που είναι η κεντρική υπόθεση της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη απέναντι στο ψέμα του ΣΥΡΙΖΑ, θα προκρίνει το έργο από τα λόγια. Γιατί η Νέα Δημοκρατία αντιμετώπισε με έργα, σοβαρότητα και υπευθυνότητα τις αλλεπάλληλες κρίσεις που έτυχαν στη δική μας περίοδο που κυβερνάμε τη χώρα. Ένα ειδικότερο θέμα, γιατί παίρνουμε και μηνύματα. Στα Εξάρχεια βλέπω ότι ακόμα δεν έχει εγκατασταθεί το συνεργείο που θα βάλει μπρος το σταθμό των Εξαρχείων. Τι θα κάνετε εκεί? Τι εννοείται τι θα κάνουμε εκεί? Η αστυνομία, κύριε Παπαδόπουλο, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, οπουδήποτε τη ζητείτε σε τέτοιου είδους περιπτώσεις κατασκευής εργοταξίων κλπ. Παρεμβαίνει άμεσα, σε συνεχή επικοινωνία.
με το Υπουργείο Υποδομών. Σε κάθε περίπτωση που έχει ζητηθεί κάτι από την αστυνομία, η αστυνομία παρεμβαίνει αμέσως και αποτελεσματικά, οποιοδήποτε και να είναι αυτός ο χώρος. Και το ίδιο συμβαίνει και στο κέντρο της Αθήνας. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί αλλού ο σταθμός, επειδή κάποιοι το επιμένουν. Όχι, βέβαια. Οπουδήποτε μας υποδειχθεί από το Υπουργείο Υποδομών, σε 24ωρη βάση η αστυνομία θα διασφαλίσει την τάξη και την ηρεμία χωρίς καμία αμφιβολία. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι τελευταίο, γιατί δυστυχώς ο χρόνος μας τελειώνει. Ναι. Διαβάζω πολλά δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες, κύριε Υπουργέ, για αλλαγή του σχεδίου σε ό,τι αφορά την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ότι δεν θα εγκατασταθεί αρχικώς. Δεν υπάρχει καμία. Ένα λεπτό, κύριε Χιόπ, δεν υπάρχει καμία αλλαγή σχεδίου. Δεν ξέρω ποιοι τα γράφουν και γιατί. Διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα ότι θα μπουν πρώτα στα κάμπους και μετά στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι θέμα επιχειρησιακού σχεδιασμού της αστυνομίας και έχει σχέση με το τι ακριβώς θα ζητήσουν τα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 400 αγόρια και κορίτσια που είναι πλέον αστυνομικοί, ανήκουν στην τάξη των ειδικών φρουρών των ομάδων προστασίας των πανεπιστημίων, θα ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους μέχρι τα τέλη Μαΐου και συνέχεια είναι στη διάθεση ελληνικής αστυνομίας και των Βρετανικών αρχών για να αναλάβουν να υλοποιήσουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Δύο προϋποθέσεις υφίστανται, οι οποίες δεν αφορούν την αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η μία είναι να έχει ολοκληρωθεί η εκδίκαση υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, διότι έχουν υπάρξει προσφυγές για τη συνταγματικότητα του σχετικού νόμου. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο Επικρατείας δεν θα καθυστερήσει περαιτέρω την απόφασή του. Και δεύτερον, οι Βρετανικές αρχές που έχουν αναλάβει την υποχρέωση στα συγκεκριμένα πανεπιστήμια που έχουν το πρόβλημα να τοποθετήσουν τα τουρνικέ, ώστε να είναι ελεγχόμενη είσοδος, για τη βασική αποστολή του σώματος που ονομάζεται Πανεπιστημιακή Αστυνομία είναι η ελεγχόμενη είσοδος των πανεπιστημίων. Να ελέγχεται Μάλιστα. ότι αυτοί που μπαίνουν μέσα είναι οι φοιτητές και οι καθηγητές τους και κανένας άλλος. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Τέλειωσε ο χρόνος μας δυστυχώς. Καλή ανάσταση σας ευχόμαστε. Καλή ανάσταση. Καλό Πάσχα να κάνετε. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή.